Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την επόμενη κυβερνητική μέρα που χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές στα πρόσωπα και τη δομή των Υπουργείων, κινείται η επικαιρότητα σε κεντρικό επίπεδο. Και με αυτήν να ξεκινήσουμε. Φιλοξενώντας στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Μεσίνιο, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλησπέρα σας, κύριε Κατρούγκαλε. Συγχαρητήρια για την νέα αυτή θέση. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για το τι σηματοδοτεί αυτός ο ανασχηματισμός. Είναι όντως μια επανεκκίνηση και ποιος είναι ο στόχος? Θέλουμε ουσιαστικά να κερδίσουμε μια νέα ορμή στα τελευταία μέτρα ενός δύσκολου δρόμου, όπως είναι αυτός της δεύτερης αξιολόγησης, και ταυτόχρονα να πάρουμε ορμή για το μεγάλο στοίχημα που είναι η ανάπτυξη. Όλοι, ξέρετε, οι διεθνείς οργανισμοί και η Τράπεζα της Ελλάδας προβλέπουν ότι το επόμενο εξάμεινο, και ήδη από αυτό, αλλά το επόμενο εξάμεινο φανερά, γυρίζει η οικονομία μας σε θετικούς ρυθμούς. Προϋπόθεση όμως ώστε αυτή η ανάπτυξη να είναι σταθερή, διαρκής και δίκαιη, να διαχειριστούν τα ωφέλη προς όλους, είναι να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση για να πάψει, η δεύτερη αξιολόγηση για να πάψει η αβεβαιότητα και να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα για το χρέος. Λοιπόν, για αυτή τη νέα προσπάθεια, όπως είπα, χρειαζόταν μια νέα ορμή που νομίζω θα δώσει ο ανασχηματισμός αυτός. Εσείς προσωπικά πόσο άνετα αισθάνεστε μακριά από την ηλεκτρική, εγώ θα πω, καρέκλα του Υπουργού Εργασίας? Εγώ αισθάνομαι ότι έκανα απολύτως το καθήκον μου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Όπως έχω πει πολλές φορές, περήφανος αισθάνομαι, όχι για το ύψος των συντάξεων που δίνουμε, που είναι πολύ χαμηλό, αλλά γιατί μπορέσαμε εκκρεμότητες θεσμικές δεκαετιών, όπως είναι η ενοποίηση των κανόνων, να έχουμε ίδιους κανόνες για όλους και να μην υπάρχουν μερικοί που είναι, έχουν καλύτερη μεταχείριση από τους άλλους, να το κάνουμε πράξη, και όπως επίσης για θεσμικές μεταρρυθμίσεις όπως της Εθνικής Σύνταξης, που δίνει σε όλους εγγύηση ότι δεν θα πέφτει κανένα συνταξιούχος στο μέλλον κάτω από το τουλάχιστον από το όριο της φτώχειας όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί μετά οι κύκλοι των ανθρώπων και των καθηκόντων τους ανανεώνονται. Αισθάνομαι τώρα ότι αντιμετωπίζω νέες προκλήσεις και ελπίζω να τα καταφέρω και σε αυτές. Πριν πάω στις νέες προκλήσεις, βιωσιμότητα όμως σήμερα στο ασφαλιστικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και με την κατάσταση και τις όποιες αντιδράσεις έχουν υπάρξει σε επίπεδο κοινωνίας, υπάρχει? Πρώτα-πρώτα συνδέσαμε το ασφαλιστικό με την ανόρθωση της οικονομίας. Προφανώς με 25% ανεργία και τους μισούς αυτοαπασχολούμενους να πληρώνει εισφορές, δεν μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό. Όμως η μείωση της πίεσης των ελλειμμάτων που δημιουργεί το ασφαλιστικό στον κρατικό προϋπολογισμό δημιουργεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Θα σας δω, δεν είναι η τηλεόραση για νούμερα, θα σας πω όμως δύο πολύ βασικά πράγματα. Mm-hmm. Με τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής που πήραμε, μειώσαμε κατά 1% το έλλειμμα. Και από τα χρήματα που θα πάρουμε τώρα στο πλαίσιο της νέας δόσης, αυτής που ήδη εκταμιεύτηκε, θα πληρώσουμε περίπου άλλο 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε καθυστερούμενες συντάξεις και εφάπαξ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να εξαφανίζεται το έλλειμμα, που είναι πολύ μεγάλο, δένει συνεχώς μειούμενο και με τις άλλες παρεμβάσεις εξοθολογισμού που κάναμε, κυρίως με την κατάργηση του βασικού λόγου που δημιουργούνται τα ελλείμματα, την αναντιστοιχία δηλαδή μεταξύ εισφορών και συντάξεων. Πιστεύουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει πράγματι ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Γι' αυτό λέμε ότι δεν θα ξανανοίξει το ζήτημα αυτό, παρά την επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όχι για λόγους βιωσιμότητας, αλλά για λόγους προσαρμογής στις δικές του ιδεολογικές αντιλήψεις. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ήθελε ένα σύστημα ιδιωτικό. Όχι δημόσιο και αναδυναμητικό όπως αυτό που εξασφαλίσαμε. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορούμε να δώσουμε. Πάμε λίγο στη νέα θέση και τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν και από αυτήν και που συνδέονται με μία σειρά από ζητήματα, θα λέγει κανείς, ευαίσθητα και κρίσιμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αναλαμβάνω στην πραγματικότητα δύο χαρτοφυλάκια. Και το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων που είχε μέχρι τώρα ο κύριος Ξηδάκης και το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας, το οποίο είχε ο κύριος Μάρδας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι προκλήσεις είναι πολλαπλές. Η γενική κατεύθυνση της Ευρώπης, το θέμα του προσφυγικού στο πρώτο χαρτοφυλάκιο, η ανάγκη και να προσελκύσουμε επενδύσεις και να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες διμερείς οικονομικές σχέσεις με τις άλλες χώρες του κόσμου. Επομένως, πιστεύω πράγματι ότι είναι σημαντικές οι προκλήσεις και εκεί, αλλά συνδέονται στενά με την ανάγκη να ανορθωθεί η οικονομία στα πόδια της. Και νομίζω, όπως σε όλα τα άλλα επίπεδα, και εδώ θα τα καταφέρουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε εμείς για να περάσουμε στις υποδομές.
Αφού έγινε ο ανασχηματισμός, φαίνεται ότι φτάνει και η ώρα του περιμετρικού δακτυλίου της Καλαμάτας με τις όποιες εργασίες από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας να έχουν ολοκληρωθεί. Η καθυστέρηση, ωστόσο, έγκυται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά και στο τι διάσταση θα θελήσει να δώσει το υποδομών για την παράδοση των πρώτων τμήματων στην κυκλοφορία. Ο Μωρέας πλέον ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ό,τι αφορά τον περιμετρικό δακτύλιο στο τμήμα που έχει να κάνει με την σημερινή απόλυξη του κλάδου στο ύψος του ΤΕΗ Πελοποννήσου έως και την έξοδο στην οδό Αρτέμιος. Πρόκειται για ένα τμήμα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που ολοκληρώνει το έργο Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα. Απομένουν πλέον οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την σύνδεση στο δρόμο προς Μάνη. Σε πρώτη φάση θα δοθεί ο δρόμος μέχρι και τον κόμβο της Αρτέμιδος που θα αποτελεί και την βασική είσοδο στην πόλη της Καλαμάτας. Νωρίτερα υπάρχει ήδη ο κόμβος Λαϊκών αλλά και ο πρώτος κόμβος που συναντά κανείς που είναι ο κόμβος Αθηνών. Κατασκευάστριας εταιρείας όλα είναι έτοιμα και πλέον απομένει το τυπικό της υπόθεσης που έχει να κάνει με το τι διαδικασία θα ακολουθήσει το Υπουργείο Υποδομών για να παραδοθεί το τμήμα αυτό στην κυκλοφορία. Επιστρέφουμε στην πολιτική σκηνή, στέλνοντας το μήνυμα ότι η σκληρή δουλειά θα συνεχιστεί. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέτης Ξεσχαρίτης επεσήμανε την κρισιμότητα στο ρόλο του Υπουργείου του στον δρόμο για την έξοδο από την ύφεση και την σταθεροποίηση της χώρας σε αριθμούς ανάπτυξης. Όλα αυτά στο πλαίσιο της παράδοσης παραλαβής που έγινε σήμερα. Η δουλειά θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση, ήταν το μήνυμα του Αλέξη Χαρίτση κατά την διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης για την παράδοση παραλαβή του Υπουργείου, με τον κύριο Παπαδημητρίου να αναλαμβάνει νέος υπουργός στην θέση του Γιώργου Σταθάκη και τον Αλέξη Χαρίτση στην θέση του αναπληρωτή υπουργού. Η δουλειά βεβαίως που έχει γίνει στο Υπουργείο όλο το προηγούμενο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπόθηκε ήδη και από τους δύο υπουργούς σε πάρα πολλά πεδία. Σε μέτωπα πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική οικονομία. Δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό, είναι γνωστά σε όλους. Η δουλειά η οποία έγινε στο ΕΣΠΑ, η δουλειά που έγινε για την εκπόνηση και την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου, οι δουλειές που έγιναν για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Όλη αυτή η προσπάθεια βεβαίως θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Υπόθηκε από τους υπουργούς το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει το Υπουργείο μας το επόμενο διάστημα και ο ίδιος ο Υπουργός άλλωστε τις τελευταίες μέρες ανέδειξε την κρισιμότητα που θα έχει η δουλειά που θα γίνει σε αυτό το Υπουργείο έτσι ώστε με την ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης να μπορέσουμε να μιλάμε για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτή τη φορά με όρους δικαιοσύνης και βιωσιμότητας. Νωρίτερα τόσο ο νέος υπουργός Δημήτρης Παπαδημητρίου όσο και ο απερχόν Γιώργος Σταθάκης αναφέρθηκαν στην σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο και εστίασαν στα θέματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, την επιχειρηματικότητα, την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ αλλά και το νέο αναπτυξιακό νόμο. Πάμε εμείς να αφήσουμε την κεντρική πολιτική σκηνή και να έρθουμε στα δικά μας, ξεκινώντας από μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Τσερτζούλη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Και με μία σύλληψη ενός 51 ετών άνδρα, ο οποίος στην πηλεία βρέθηκε με μία μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και δενδρίλια και κιλά κάναβης στην κατοχή του. Οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής είχαν μία επιχείρηση τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έγινε η σύλληψη του 51 ετών, όπως είπες και εσύ, άνδρα από χωριό της πηλείας, 2,1 κιλά κάναβης στην κατοχή του, 4 δενδύλια κάναβης, 6 τμήματα δενδρυλίων, ένα πριόνι, κινητά τηλέφωνα και άλλα σύνεργα με τα οποία καλλιεργούσε ποσότητες ναρκωτικών, τα οποία και παρακολουθούμε και σχετικές φωτογραφίες που δόθηκαν από την αστυνομία. Ο 51χρονος μαζί με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Πάμε λίγο στις υποδομές. Είδαμε νωρίτερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον περιμετρικό δακτύλιο, όπου η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ολοκληρώσει το έργο. Απομένουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα και προφανώς απομένει και η διάσταση του τι τέλος πάντων θέλει να δώσει όσον αφορά την τελετή των εγγενείων το Υπουργείο Υποδομών. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί είναι θέμα ωρών, ίσως και ημερών, για να υπάρξουν αυτά τα εγγένεια και αυτή η παράδοση του τμήματος στην κυκλοφορία, που είναι έτοιμο. Το επαναλαμβάνουμε. Mm-hmm. Όμως. Υπάρχει μία σε πολιτικό επίπεδο αντιπαράθεση πλέον και με κοινή δήλωση των βουλευτών Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κοζομπόλη και του κυρίου Κωνσταντινέα, αλλά και με δήλωση του πρώην υπουργού και πρώην βουλευτή Μεσσηνίας, του κυρίου Γιάννη Λαμπρόπουλου. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Να συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να γίνονται τα έργα γρήγορα, σωστά και να μην κοστίζουν έναν σκασμό λεφτά, όπως λένε στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα τώρα, στο πολιτικό πεδίο των υποδομών, υπήρξαν σήμερα τοποθετήσεις τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες όσο και από τον κύριο Λαμπρόπουλο από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ σε επίπεδο Μεσσηνίας. Τα έργα των υποδομών και γενικότερα οι δρόμοι βρέθηκαν στο επίκεντρο. Να ξεκινήσουμε με την κοινή δήλωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κοζομπόλη και του κύριου Κωνσταντινέα, με την οποία κοινή δήλωση κάνουν αναφορά σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δρόμους που είναι σε εξέλιξη, με αφορμή και την ολοκλήρωση του τμήματος, αυτού του πρώτου τμήματος του περιμετρικού. Μιλάνε για υποσχέσεις που γίνονται πράξεις, μιλάνε για συγκεκριμένα έργα και όχι λόγια, και κάνουν και μια αναδρομή επιρρύπτοντας ευθύνες για τα όσα κατά το παρελθόν είχαν γίνει για τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Η παρούσα κυβέρνηση, σημειώνουν μεταξύ άλλων στην κοινή τους δήλωση, έχει επιλέξει να μιλάει με έργα. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του περιμετρικού της Καλαμάτας. Μην ξεχνάμε αυτό που είπες και εσύ, Θέμη, ότι είναι κομβική σημασία, μιας και μιλάμε για τον πρώτο αυτοκινητόδρομο που βαίνει προς ολοκλήρωση από τους τέσσερους δρόμους ανάπτυξης που κάποτε είχαν ξεκινήσει επί σουφλιά. Τώρα η παρούσα κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε σύμφωνα με τους βουλευτές την σύμβαση παραχώρησης και τα όσα είδαμε, και κάνουν φυσικά μια σημαντική αναφορά στα όσα κερδίθηκαν από αυτήν την διαπραγμάτευση και αφορούν μελέτες για τμήματα άλλων οδικών αξώνων, όπως το Καλό Νερό Τσακώνα, όπως το Καλαμάτα Ριζόμυλος και όπως το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Βέβαια, επιρρύπτουν και ευθύνες σε προηγούμενες κυβερνήσεις για την μη ολοκλήρωση, όπως αναφέρουν, των μελετών, οι οποίες θα ήταν και ικανές να εντάξουν τα έργα αυτά προς χρηματοδότηση. Αυτά τα λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Τώρα, υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα από την πλευρά του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή. Σημειώνουμε απλά ότι γίνεται, όπως είπες και εσύ, ειδική αναφορά για τα ζητήματα των μελετών του ΜΟΡΕΑ που έχουν να κάνουν με τα νέα τμήματα. Mm-hmm. Και εκεί το τι ακριβώς ευθύνη ή πορεία υπάρχει γενικά στο να τρέξουν αυτά τα τμήματα. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει και η μεγάλη κόντρα μετά, και να μην ξεχνάμε και τις ανακοινώσεις, τις αποφάσεις ότι το Τσακώνα Καλό Νερό δεν εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Οι κυβερνητικοί βουλευτές σημειώνουν πως θα καταβληθεί η προσπάθεια και αναλύουν τους όλους λόγους για τους οποίους αυτό δεν έχει γίνει, επιρρύπτοντας, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως. Ναι, είναι η άλλη ανάγνωση των πραγμάτων στα ζητήματα των υποδομών, γιατί στην πολιτική πάντα υπάρχουν οι δύο και πολλές φορές τρεις και περισσότερες απόψεις. Εδώ έχουμε τον κύριο Λαμπρόπουλο, ο οποίος επανέρχεται σήμερα με μια ανακοίνωση γραπτή, με μια γραπτή δήλωση. Κάνει αναφορά και αυτό σε όλα τα ζητήματα των υποδομών και των έργων που έχουν να κάνουν με τους δρόμους της Μεσσηνίας. Ξεκινάει από πολύ παλιά, επί Γιώργου Σουφλιά και το πώς ξεκίνησαν τέλος πάντων οι δρόμοι. Καταλήγει στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για τον δρόμο που έχει να κάνει με τον περιμετρικό. Ουσιαστικά λέει ότι κακώς πανηγυρίζουν σήμερα οι κυβερνώντες. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, εδώ που έρχεται με την δική του άποψη να προσθέσει στα ζητήματα αυτά, ότι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και τα ζητήματα που αφορούν στο Καλαμάτα Ριζόμυλο Σουλινάρι και Πύλος Μεθόνη, όπως επίσης και το Τσακώνα Καλό Νερό, καθώς η άποψη που εκφράζεται στην γραπτή δήλωση του κυρίου Λαμπρόπουλου είναι ότι υπήρχαν μελέτες, τα έργα ήταν όριμα και είχαν κατατεθεί και τα τεχνικά δελτία και ήταν τέλος πάντων όλα έτοιμα, προκειμένου να υπάρξει ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έχει γίνει, και στην περίπτωση του κυρίου Λαμπρόπουλου είναι επικριτικός ο ίδιος απέναντι στα όσα η σημερινή κυβέρνηση
κάνει για τις υποδομές στην περιοχή μας. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σημαντικό πλήγμα για την ελαιοπαραγωγή έχει σημειωθεί στη Μεσσηνία από την έντονη δακοπροσβολή και όχι μόνο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν περιοχές του νομού με ζημιές κοντά στο 80%, κάτι που εντείνει τον προβληματισμό. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα από την περασμένη χρονιά, εκτιμάται ότι θα ανέβουν κοντά στην περίοδο των εορτών. Φέτος θα διανύσουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο με κυρίαρχο πρόβλημα αυτό της δακοπροσβολής. Σημαντικές απώλειες για το μεσσηνιακό ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας καταγράφονται από τις πρώτες εκτιμήσεις της φετινής μειονεκτικής ελαιοκομικής χρονιάς. Η μειωμένη παραγωγή συνοδεύεται και με μεγάλα ποσοστά δακοπροσβολής, τα οποία φτάνουν σε ποσοστό 70 με 80% σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας. Η φετινή χρονιά έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, επειδή οι ελιές έχουν μεγάλη δακοπροσβολή, έχουν πάρα πολλά, θα έλεγα, προβλήματα από ασθένειες και επίσης υπάρχει μεγάλη απώλεια του ελαιόκαρπου, με αποτέλεσμα όσο παραμένουν οι ελιές στα δέντρα να έχουμε απώλεια στην παραγωγή και στην ποιότητα, και καλό θα είναι οι παραγωγοί να μοιαστούν γρήγορα και να μαζέψουν τον καρπό τους. Οι ζημιές που αναμένονται για τους παραγωγούς φτάνουν σε χιλιάδες τόνους και προφανώς αγγίζουν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο καιρός αλλά και η ελλιπής έως μηδενική καταπολέμηση είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουμε πρωτοφανείς καταστάσεις που μας γυρίζουν χρόνια πίσω, σημειώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, Μιχάλης Αντωνόπουλος. Γνωρίζουμε ότι τη χρονιά αυτή είχαμε την απουσία ψεκασμού στην περιοχή μας, δηλαδή δεν εγκρίθηκε στο Δήμο Καλαμάτας και σε άλλους δήμους όπως το Δήμο Δυτικής Μάνης ο ψεκασμός από την πλευρά της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, της ΔΑΟΚ Καλαμάτας, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί που δεν είχαν τις δυνατότητες να κάνουν αυτή την κάλυψη να μείνουν χωρίς προφύλαξη και λόγω των κλιματικών συνθήκων να έχουμε όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι και η δακοκτονία με τον τρόπο που γίνεται είναι πλημελής. Στην ουσία δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί οι οποίοι μπορούν να σώσουν τον καρπό τους και να έχουν καλή ποιότητα. Και αυτοί με πάρα πολύ κόπο, και δεν έχει νόημα να κάνουν κάποιοι την προστασία μόνοι τους όταν η γειτονική παραγωγή και τα γειτονικά αγροτεμάχια δεν κάνουν καθόλου ψεκασμό. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές παραμένουν καθυλωμένες μέχρι και σήμερα λόγω των περσινών αποθεμάτων. Ενώ το σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, όπου φέτος εμφανίζουν ιδιαίτερα μειωμένη παραγωγή. Οι τιμές που ενδιαφέρουν και τους παραγωγούς είναι ακόμα χαμηλές. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμα άνοδο στο λάδι και ο λόγος είναι όχι ότι έχουμε υπερπαραγωγή. Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή φέτος. Δεν έχουν δέσει καλά οι ελιές και τα μηνύματα από το εξωτερικό δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι υπάρχουν ακόμα αποθέματα από περσινά λάδια, εδώ στην τοπική τουλάχιστον αγορά, τα οποία δεν έχουν φύγει. Και αυτό θεωρώ είναι ο λόγος που ακόμα οι τιμές είναι καθυλωμένες εκεί γύρω στο 3,20, όπως ξέρουμε, ίσως λίγο παραπάνω για κάποια καλά λάδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταγράφονται απώλειες, θα έλεγε κανείς, για το ΠΟΠ Καλαμάτα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, για να δούμε και την εικόνα από την περιοχή της Τριφυλίας, ο διευθυντής της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Αντωνής Παρασκευόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Διάχυτη η ανησυχία που υπάρχει, πέρα από το ζήτημα των ζημιών που θα πούμε σε λίγο, και για την υπόθεση που έχει να κάνει με την δακοπροσβολή. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω μια άλλη εικόνα. Στην Τριφυλία, με βάση τα στοιχεία μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα για το δάκο είναι ικανοποιητικά έως αρκετά και πολύ καλά. Ήδη έχουμε 1.000 τόνους συγκομίσει με βάση τα στοιχεία της Περσίας από τα λεωτριβία τον Οκτώβριο, όταν την αντίστοιχη την περσινή περίοδο είχαμε μόνο 550 τόνους. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα εξελίσσονται καλά και έχουμε πλέον και πολύ καλές οξύτητες. Οι οξύτητες είναι γύρω στα 4 με 5 δέκατα και σήμερα φορτώθηκαν ελαιόλαδα και από την περιοχή της Κυπαρσίας και των Γαργαλιάνων με τέτοιες οξύτητες. Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα με την, όχι λόγω δοκοπροσβολής, διότι από τις δειγματοληψίες τα ποσοστά προσβολής ήσαν χαμηλά. Διενεργήθηκαν 4 δολωματικοί ψεκασμοί στην περιοχή.
δεν είχαμε προβλήματα και με τις πιστώσεις και με τα φάρμακα. Και τα αποτελέσματα της δακοπροσβολής δεν είναι αυτά που ακούγονται και μεταφέρονται και δημιουργούν και εντυπώσεις. Επομένως, εκτιμάμε μια παραγωγή πάνω από τη μέση παραγωγή για την τριφυλία της τριφυλίας, που σημαίνει πάνω από 21 με 22 χιλιάδες τόνους. Ήδη έχουμε χαμηλές οξύτητες, εξαιρετικό παρθένο σχεδόν το σύνολο του ελαιολάδου, και όπου έχουμε λίγο τσιμπημένη οξύτητα, αυτό οφείλεται κυρίως στις νότιες περιοχές τριφυλίας, στην προσβολή από το γλυοσπόριο, το οποίο τώρα που οριμάζουν οι ελαιές εμφανίζεται, αλλά η παραγωγή όμως της ευρύτερης περιοχής νότιας τριφυλίας, γαργαλιάνων κλπ. Είναι πολύ προοδευτική και εφαρμόζουν καλές πρακτικές, γνωρίζουν αυτά τα προβλήματα με αποτέλεσμα να βοηθούν πάρα πολύ στην προστασία από τις μυκητολογικές. Κύριε Παρασκευόπουλε, ωστόσο υπήρξαν προβλήματα και από τις τελευταίες ζημιές και ήταν αρκετά έντονες. Κύριε Χανελόπουλε, αυτό που θέλω να βγει είναι ότι... Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Ότι από τις τελευταίες ζημιές σε δύο μεγάλες περιοχές τριφυλίας, και Σπηλιά και στη Φαρακλάδα, με περισσότερες από 200.000 ελαιόδεντρα συνολικά, υπήρξε μια προσβολή και μεγάλες ζημιές. Σημαντικές ζημιές, μεγάλες ζημιές, αλλά εκεί η παραγωγή είναι πολύ προσεκτική, είναι επιμελής, φροντίζουν, ήδη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τις ζημιές στο ελάχιστο δυνατό και να προστατεύσουν την παραγωγή τους. Αυτό που θέλω να βγει, κύριε Κανελόπουλε, από την ιστορία αυτή είναι ότι πλέον τα ελαιόλαδα έχουν βελτιωθεί στην οξύτητά τους. Οι προσβολές δεν είναι αυτές που αναφέρονται γενικευμένα, διότι αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή στα πλαίσια του ανταγωνισμού με ελαιόλαδα όχι άλλων περιοχών αλλά και άλλων χωρών. Η παραγωγή, σας είπα, για την τριφυλία θα είναι πάνω από τη μέση παραγωγή, και ήδη τα στοιχεία από το μήνα Οκτώβριο, τα οριστικά που σήμερα είχαμε, δείχνουν αυτά. Από επισκέψεις σήμερα σε ελαιοτριβία της περιοχής διαπιστώσαμε την εικόνα, λίγο αυξημένη οξύτητα σε ορισμένες περιπτώσεις, από το γλυοσπόριο κυρίως, ενώ στην περιοχή μας σαν μυκητολογική ασθένεια τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την κερκόσπορα. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω για όσους παραγωγούς καθυστερούν την ελαιοσυλλογή να κάνουν επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα, και επιπλέον αυθημερών να γίνεται η έκλειψη για να μην έχουμε αυξήσει συνοξύτητα και να κρατήσουμε την ποιότητά μας ψηλά. Εγώ μεταφέρω μια νότα καλύτερη αισιοδοξία. Τα προβλήματα με την λίγο αυξημένη δακοπροσβολή αναφέρονται σε μικρές εστίες όπου δεν είχαν πίσω πρόγραμμα ή όπου είχαμε βιολογικές καλλιέργειες. Είναι λίγο διαφορετική εικόνα σε και σε αυτό βέβαια οφείλεται ότι είχαμε όλες τις αναγκαίες πιστώσεις και τα απαραίτητα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε εμείς. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις των νέων αλλαγών στη φορολόγηση του καπνού, με την Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια στον τομέα αυτό. Η αύξηση του φόρου εκτοξεύει την τιμή, ενώ νέα δεδομένα φέρνουν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Σε ρίσκο πλέον μπαίνει η αγορά καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, με την αύξηση στη φορολογία που θα αγγίξει το 90% της τιμής του τελικού προϊόντος, κατατάσσοντας έτσι τη χώρα μας στην πρώτη θέση στην Ευρώπη από άποψη φορολόγησης. Κάποιες συσκευασίες καταργούνται. Στον καπνό η μικρότερη συσκευασία, η μικρότερη περιεκτικότητα, ένα σακουλάκι, ένα φακελάκι, γίνεται 30 γραμμάρια. Αυτοί που θα καταλάβουν ακόμα περισσότερο στην τσέπη τους τα νέα μέτρα είναι οι καταναλωτές καπνού για στριφτό τσιγάρο. Καθώς πέρα από την αύξηση της φορολογίας θα τεθεί το επόμενο διάστημα η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν θα επιτρέπει την πώληση συσκευασιών κάτω από 30 γραμμάρια. Η καινούργια οδηγία αναφέρει ότι τα σακουλάκια του κομμένου καπνού δεν μπορούν να είναι λιγότερα από 30 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής αυτόματα, ένας καταναλωτής σήμερα που καπνίζει ένα σακουλάκι των 20 γραμμαρίων, θα έχει μια μεγαλύτερη εκροή από την τσέπη του προκειμένου να αγοράσει ένα προϊόν. Αυτή η εκροή παραπάνω, τα 10 γραμμάρια αυτά που θα κληθεί να πληρώσει, ενδεχομένως στραφεί στο χύμα καπνό. Ήδη ξέρουμε ότι ο χύμα καπνός κυκλοφορεί παντού. Λοιπόν, παρανόμως. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ναι, δεν υπάρχει μείωση καταναλώσεως, υπάρχει όμως μείωση νόμιμης καταναλώσεως. Το καμπανάκι των επιπτώσεων έχει ήδη χτυπήσει από τις καπνοβιομηχανίες για τις συνέπειες που αναμένεται να υπάρξουν τόσο με την συρρήγνωση των πωλήσεων όσο και στο όλο κύκλωμα διακίνησης του καπνού.
η αύξηση της φορολογίας, όπως έχουν ήδη εκτιμήσει τα κορυφαία στελέχη της μεσσηνιακής καπνοβιομηχανίας Καρέλια, θα ωφελήσει την παραοικονομία, καθώς όπως φαίνεται, η οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές οδηγεί όλο ένα και περισσότερους καπνιστές στην αγορά ελαφραίων και παράνομων τσιγάρων. Θα πρέπει να τονιστεί πως πρόκειται για την ένατη αύξηση φορολογίας από τις αρχές δεκαετίας και όπως και οι προηγούμενες εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να πιάσει τον στόχο που έχουν θέσει την κυβέρνηση για έσοδα. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε τα μέτρα αυτά δυσανάλογα ως προς το σκοπό και στο το οποίο καλούνται να εξυπηρετήσουν. Πιστεύουμε ότι δεν θα προσφέρουν απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, θα κάνουν τεράστια ζημιά στα έσοδα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Διότι είναι ένα ακόμα τρόπο, ένα ακόμα λόγος για να θύσει το λαθρεμπόριο στη χώρα. Όπως ξέρετε, έχει πάρει στην Ελλάδα κριτικές διαστάσεις, αλλά και σε άλλες χώρες. Την Τετάρτη ανοίγει τις πύλες του το μεγάλο επιχειρηματικό και επαγγελματικό ραντεβού για την Πελοπόννησο με τη μεγάλη έκθεση που φιλοξενείται στην Τρίπολη και στην βιομηχανική περιοχή. Ο λόγος για την Πελοπόννησο Expo, μια κορυφαία οργάνωση με την συμμετοχή πολλών αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων. Στα δύσκολα ξεχωρίζουν οι ικανοί, ξεχωρίζουν αυτοί οι οποίοι με πείσμα δουλεύουν σκληρά για να τα καταφέρουν. Θεωρούμε ότι αυτό το γεγονός θα είναι ένα γεγονός με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, αλλά και με συνέχεια και με προοπτική. Θέλουμε πραγματικά να συγχαρούμε τα επιμελητήρια της περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με το επιμελητήριο της Ηλίας και της Αχαΐας, όπου όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, 7 επιμελητήρια, αποφάσισαν να κάνουν ένα μεγάλο βήμα. Της Πελοπόννησος Expo. Αυτή η επαριθμή περίπου 260 εκθέτες. Είναι εκθέτες κατά βάση από τη γεωγραφική Πελοπόννησο και κάποιοι εκθέτες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι το νούμερο 260 δεν είναι εφικτό σήμερα για περιφερειακές εκθέσεις, γιατί η εμπειρία μας είναι 30 χρόνια και δεν είναι πραγματικά εύκολο. Όμως εδώ τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε με ποιον? Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και με τη στήριξη της περιφέρειας, με τη στήριξη των Δήμων. Η καλύτερη μέθοδος και το καλύτερο μάρκετινγκ που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση είναι και οι εμπορικές εκθέσεις, που αποδεδειγμένα αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Γίνει το γεγονός το επιχειρηματικό της Πελοποννήσου. Γιατί θα γίνουν όλα αυτά? Διότι για πρώτη φορά οι σχέσεις όλων των επιχειρηματιών της Πελοποννήσου θα συσφιχθούν. Θα συμφιχθούν και ως μία γροθιά θα διώξουν, θα επιτευχθεί η εξωστρέφεια που χρειάζεται για να διαφημίσουμε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό αυτά τα προϊόντα που μας έχει δώσει η μάνα γη. Την άποψή μας έπρεπε να μετεξελιχθεί, γιατί ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει. Βάλαμε μια σειρά από στοιχήματα. Κυρίαρχο στοίχημα ήταν να δημιουργήσουμε συνέργειες. Το λέμε, το ξαναλέμε όλα αυτά τα χρόνια στην κρίση, ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθούν συνέργειες προκειμένου να επανεκκινήσει η οικονομία στη χώρα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και δημιουργήσαμε συνέργειες. Δημιουργήσαμε συνέργειες με τα 7 επιμελητήρια. Η μέρα πανελλαδικής κινητοποίησης από τους μαθητές και στον δρόμο βγήκαν και οι μαθητές Μεσσηνίας, διαμαρτυρώμενοι για τα ζητήματα και την σημερινή κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης, ζητώντας καλύτερες υποδομές στην Καλαμάτα, πραγματοποίησαν πορεία και διαδήλωσαν, παραθέτοντας τα αιτήματά τους, που ορισμένα από αυτά τείνουν να πάρουν διαχρονικό χαρακτήρα. Διαδήλωση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στον χώρο της παιδείας πραγματοποίησαν σήμερα μαθητές από σχολεία της Καλαμάτας. Σήμερα η μέρα πανελλαδικής κινητοποίησης μαθητών. Εμείς στην Καλαμάτα πήραμε αποφάσεις από αρκετά σχολεία της πόλης και είπαμε να κατέβουμε στον δρόμο, γιατί είναι εδώ το σχολείο που μας εξοντώνει και όχι μας μορφώνει. Είναι εδώ το σχολείο εξεταστικό κέντρο που από το Λύκειο ξεκινάμε φροντιστήρια για να μπορέσουμε να περάσουμε κάπου και μετά να είμαστε άνεργοι. Είναι η κατάσταση που επικρατεί στα σπίτια μας, που οι γονείς μας βάζουν όλο πιο πολύ το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα φροντιστήριά μας κτλ. Μπορεί να άλλαξει ο Υπουργός Παιδείας, αλλά η κατάσταση παραμένει ίδια και θα παραμείνει σίγουρα. Είμαστε αποφασισμένοι να μην σταματήσουμε άμα δεν λύσουν τα προβλήματά μας.
Μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί, για τα όσα επέρχονται στον χώρο της παιδείας, για τα όσα έχουν διαμορφωθεί, ακόμα και για εκείνα τα ζητήματα των υποδομών. Να προσπαθήσουμε για το σχολείο. Το σχολείο μας, τέταρτο ΕΠΑΛ, μαζί με το έκτο γενικό, είναι το πιο εγκατελειμμένο κτίριο μπορεί σε όλη την Πελοπόννησο, μην πω για τη Μεσσηνία. Πέφτουν σοφάδες, έχουν προβλήματα, στάζουν όλα. Και θέλουμε και τη βοήθεια όλων του σχολείου, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αυτό κτίριο. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους δεκάδες μαθητές που δεν μάστησαν στην τρομοκρατία και στις απειλές διευθυντών που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Συνεχίζουμε ακόμη και αποφασισμένοι τον δίκαιο αγώνα μας. Αυτή είναι η απάντηση στην κυβέρνηση και του Υπουργείου που νομίζουν πως μπορούν να μας πιάσουν τον ύπνο. Είναι μεγάλο το θράσος του να λένε όπου σταθούν και που βρεθούν πως φέτος τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Λίγη ώρα αργότερα, αμέσως μετά την συγκέντρωση στην πλατεία 23 Μαρτίου, οι μαθητές πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους Καλαμάτας. Μήνυμα ενίσχυσης του θεσμού της αυτοδιοίκησης εστάλει από τον Ναύπλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με την υπογραφή της κοινής διακήρυξης των μελών αυτής. Ηχηρό μήνυμα πως μόνο με μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας να αναπτυχθούν κοινωνικά και οικονομικά, έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, κλείνοντας τις εργασίες της 6ης ετήσιας στην διάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που έγινε στο Ναύπλιο. Πρέπει όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κρατών να πιστέψουν στην τοπική κοινωνία, να πιστέψουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει πράξη και γι' αυτό έχουν νομοθετήσει, έχουν δημιουργήσει μεταρρυθμίσεις όπου ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει συμβεί σε όλες τις χώρες, το οφείλω να πω, και στη δική μας χώρα χρειάζεται αρκετή πρόοδο μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, ώστε ο κάθε τόπος να είναι υπεύθυνος για τον τόπο του και να τρέχει γρήγορα στο μέλλον και στην ανάπτυξη. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις δυνατότητες που δίνονται σε δύσκολους καιρούς μέσα από το θεσμό της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης προς όφελος των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην κοινή ευρωπαϊκή μας πορεία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, όχι στον εφησυχασμό, όχι όμως και στην τρομοκράτηση των πολιτών, λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί σεισμικών φαινομένων και προβλέψεων για σεισμό κάποια στιγμή στο μέλλον. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είναι πάντως ιδιαίτερα επικριτικός και για τη στάση που κρατούν ορισμένοι επιστήμονες επί του ζητήματος αυτού. Δηλαδή, τι ακριβώς λέμε στον κόσμο? Βγείτε έξω από τα σπίτια σας γιατί θα γίνει κάποιος σεισμός μεγάλος? Ποιος το λέει αυτό? Και για ποιο λόγο ανακυκλώνεται μονίμως σε δημόσιο διάλογο μια τέτοια κουβέντα? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος στο τέλος της ημέρας? Βολές από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος αναφορικά με τις δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε σχέση με επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα. Λόγια που ακούστηκαν από τα χείλη γνωστών σεισμολόγων. Εάν κάποιος έχει να πει κάτι υπεύθυνα, καλό είναι να το πει με τη διαβάθμιση που πρέπει σε αυτούς που πρέπει. Το να δημιουργούμε ένα γενικότερο κλίμα σε μια χώρα και σε μια περιοχή που, πολύ καλά το είπατε, έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς, δεν θεωρούμε ότι συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Ούτως ή άλλως η πολιτική προστασία πρέπει να είναι, ας το πούμε έτσι, πολύ ψηλά στην ατζέντα της χώρας μας, για λόγους αντικειμενικούς και όχι υποκειμενικούς. Και καλό θα είναι ο καθένας να αντιλαμβάνεται το ρόλο που έχει, την ευθύνη που έχει, και να περιορίζεται στα ζητήματα που η επιστήμη του το επιβάλλει. Ο κύριος Γιαννάδακης αναφέρει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακούγονται όλα αυτά γιατί δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Όχι στον εφησυχασμό, τονίζει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε και στην τρομοκράτηση των πολιτών. Ο καθένας θα πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, να τηρεί το πρωτόκολλο, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και να τα κάνει με τον τρόπο που πρέπει να κάνει. Γιατί κυρίαρχα το μέλημά μας είναι ο πολίτης. Ούτε να δημιουργούμε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Το 80% έχει κατασκευαστεί, το 90% έχει κατασκευαστεί πριν από το 80, όταν εφαρμόστηκε και ψηφίστηκε ο πρώτος κανονισμός θερμομόνωσης κτίριων. Αυτό προφανώς συμπίπτει χρονικά και με τον πρώτο πολύ σοβαρό αντισεισμικό κανονισμό που ψήφισε η χώρα μας το 85.
άρα εκ των πραγμάτων. Όλα αυτά τα κτίρια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Και δεν λέει τίποτα γιατί απλούστατα έχουν αποδείξει τα κτίρια ότι τον πετό έχει φιλότιμο, αρκεί να έχουν και οι μηχανικοί φιλότιμο και οι κατασκευαστές φιλότιμο. Πέραμε εμείς τώρα στα ζητήματα των αγροτικών υποδομών και την αναγκαιότητα της δημιουργίας φράγματος στην Ελληνική Εκκλησία. Στο Δημοσίνη στέκονται οι παρατάξεις των μειοψηφιών του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Να δούμε τι σημειώνει ο Νίκος Γότικας. Στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου αναμένεται να έρθει προς συζήτηση ένα βασικό έργο που έχει να κάνει με την μελέτη του φράγματος της Ελληνική Εκκλησίας. Την αναγκαιότητα του έργου σημειώνει ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Νίκος Γότικας. Συγκεντρώσαμε υπογραφές και φέρνουμε για συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο την ανάγκη να φτιαχτεί το φράγμα της Ελληνοεκκλησίας στην περιοχή της Μεσίνης, στο Ανδρομονάστερο, ένα φράγμα που είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή, αφού με πολύ μικρό κόστος, οι μελέτες λένε για 1.300.000 ευρώ είναι το κόστος για να φτιαχτεί αυτό το φράγμα, θα μπορεί να συγκεντρώνονται πάνω από 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, να αποδιστούν 5.000 στρέμματα στην περιοχή, ελιές, αμπέλια, κυπευτικά, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Ένα έργο που το ζητούν οι κάτοικοι δεκαετίες τώρα. Ο Δήμος Μεσίνης σε όλες τις φάσεις έχει απαιτήσει και η τωρινή Δημοτική Αρχή ζητάει αυτό το έργο. Είχε μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2013 αυτό το έργο, όμως από το 2013 και μετά η πλειοψηφία της περιφέρειας δεν το φέρνει για κουβέντα. Είχαμε κάνει ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, απάντησε η διοίκηση της περιφέρειας ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της για την Μεσσηνία και ότι θα το δει συνολικά με βάση τη διαχείριση των υδράτινων πόρων στη Μεσσηνία. Ζει σε Μάη μου δηλαδή να φας τριφύλι στις καλένδες και τα υπόλοιπα. Συγκεντρώσαμε όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης στις υπογραφές και έρχεται για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλούμε και το Δήμο, τους αγροτικούς συλλόγους, τους φορείς συνολικά της περιοχής να κάνουν δική τους υπόθεση την δημιουργία αυτού του φράγματος. Στιγμές συγκίνησης σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, ένα κάλεσμα που βρήκε πολλούς παρόντες για να τιμήσουν τους 41 πεσόντες Μεσίνιους αεροπόρους που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στην ιστορία υπηρετώντας την πατρίδα στους εθνικούς αγώνες. Επιμνημόνευση δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των Μεσσηνίων αεροπόρων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος σε εθνικούς αγώνες, διοργάνωσε σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την 120 ΠΕΑ και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Παράρτημα Μεσσηνίας. Προσλητήριο Μεσσηνίων Πεσόντων Πολεμικής Αεροπορίας. 41 αξιωματικοί, αντιπασιστές, Ίκαροι, υπαξιωματικοί και στρατευμένοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Κατάθεση στεφάνου από τον εκπρόσωπο του ανώτερου διοικητή φρουράς Καλαμάτας, σμήναχο υπτάμινο Παναγιώτη Ντάρδα. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 510 76 037. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων.
τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Στη Νέα Κύο, ο άνεμος είναι πιο δροσερός και οι άνθρωποι ευγενικοί και φιλόξενοι. Τα Σαββατοκύριακα στα ουζέρι της πλατείας και της οδού Αντιστάσεως, ρέει το ούζο, το κρασάκι και το τσίπουρο και οι μεζέδες, μικρασιατικοί και προκλητικοί. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το παγωτό σας ή το ποτό σας, παρακολουθώντας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Στο μεγάλο πεζοδρόμιο της παραλίας, απολαμβάνετε τον περίπατό σας παρέα με τους παραδοσιακούς ψαράδες της Νέας Κύου. Στο λιμάνι, οι καφετέριες και οι ψαροταβέρνες με όμορφη θέα στον αργολικό κόλπο ξεδιπλώνουν τη θέα από τον Ναύπλιο μέχρι το γραφικό Κιβέρι και Μήλους. Στις εκβολές του Ερασίνου ποταμού, δεκάδες τρεχαντήρια ξεψαρίζουν τα δίχτυα τους και προσφέρουν χρόνια τώρα, χειμώνα-καλοκαίρι, ολόφρεσκη την πραμάτια τους και όπως πάντα σε προσιτές τιμές. Η Νέα Κύος προσφέρει φιλοξενία, πράσινα πάρκα, ουζερί, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Κύου Αργολίδας. Αρχίζει μια νέα ζωή. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας Παπαδοπούλιον. Στους πρόποδες του Ταΐγετου, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, υπάρχει ένας εξαιρετικός τόπος για ανθρώπους που αγαπάμε, που θέτουμε σε ασφάλεια ιατρική παρακολούθηση, που φροντίζουμε με δραστηριότητες ευεξίας, πολιτισμού και καλής ψυχολογίας, που θέλουμε να είναι άνετοι με όποιο κινητικό ζήτημα, ελεύθεροι, καθαροί και ευτυχισμένοι. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας τρίτης ηλικίας Παπαδοπούλιον. 15 λεπτά από το νοσοκομείο Καλαμάτας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μία προσιτή πολυτέλεια για τους ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-62235. Πληροφορίες papadopoulion.gr. Παπαδοπούλιον. Η ζωή είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ελάτε να το διαπιστώσετε. Πάμε εμείς να περάσουμε στα ζητήματα τώρα της Αργολίδας και να καλησπέρισουμε στην έκτη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τη συνάδελφο την Κατερίνα Κουτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θεέ. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είδαμε νωρίτερα, δηλαδή και την μεγάλη πρόκληση που έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, και τον επιμελητηριακό θεσμό για την Πελοπόννησος Expo που ξεκινάει την Τετάρτη. Βεβαίως, όσο και να το λέμε, Θέμη, και από πολλές πλευρές, σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο θα αποτελέσει το επίκεντρο της δράσης των επιχειρήσεων, θα λέγαμε συγκεντρωμένων σε ένα χώρο από τις 9 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, δηλαδή από την Τετάρτη το απόγευμα. Θα χτυπάει η καρδιά της Πελοποννήσου, θα λέγαμε, εκεί στην Τρίπολη, στη βιομηχανική περιοχή, όπου θα ανοίξει τις πύλες της Πελοπόννησος Expo με συμμετοχή, όπως είπαμε, όλων των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου και της Αχαΐας και της Ηλίας. Είναι η πρώτη λοιπόν έκθεση, η Πελοπόννησος Expo, και θα παρουσιάσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε όλους τους κλάδους. Θα αποτελέσει λοιπόν σημείο παρουσίασης όλων των προϊόντων όσον αφορά τον αγροτοδιατροφικό τομέα, τον τουριστικό τομέα και γενικά την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της έκθεσης, να πούμε, επειδή αρκετοί αναφέρθηκαν και στο θέμα, να πούμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Γιατί πραγματικά στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σειρά πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων που θα μπορούν και θα είναι ανοιχτές για όλους τους επισκέπτες αλλά και τους εκθέτες. Θα είναι από ημερίδες, από συνέδρια,
για τις εξαγωγές, για το marketing, για την επιχειρηματικότητα, συνάντηση live cooking, θα υπάρχουν events, θα υπάρχουν βραβεύσεις επιχειρηματιών κλπ. Δηλαδή δεν θα αποτελέσει μονάχα ένα γεγονός που θα αφορά αποκλειστικά την επιχειρηματικότητα, που βέβαια θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, αλλά θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις που θα μπορούν να ψυχαγωγήσουν και τους επισκέπτες, οι οποίοι θα είναι πολλοί. Ένα δηλαδή event το οποίο θα τα περιλαμβάνει όλα. Θα είμαστε και εμείς εκεί βεβαίως, καθημερινά, για να μπορέσουμε να δώσουμε τον βαλμό και τον τόνο του γεγονότος αυτού για την Πελοπόννησο. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Έγινε το Σαββατοκύριακο και δρομολόγησε αρκετά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και δρομολογεί. Και ο λόγος γίνεται για την 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι ήταν τριήμερη λοιπόν η 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση, η οποία έγινε για φέτος εδώ στο Ναύπλιο. Την παρουσιάσαμε, την παρακολουθήσαμε. Ωστόσο, να πούμε ότι το Σαββάτο στο Πουγάρο, στην αρχή του Πουγάρου, έγινε η κοινή διακήρυξη, όπου επισημάνθηκε ότι μεταξύ άλλων, προς μέσα από τις συνεργασίες και τις συνέργειες των αποτελεσματικών δομών της Ευρώπης, ενισχύονται οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες και η ευρωπαϊκή συνοχή, θα λέγαμε, και υπογραμμίστηκε ότι ο στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και της αποτελεσματικότητας των θεσμών της αυτοδιοίκησης. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν το εργαλείο και το πρότυπο για την συνεργασία της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες. Μακάρι όλα αυτά, τα οποία συνυπεγράφησαν όπως παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ, από όλους τους αυτοδιοικητικούς, πραγματικά να αποτελέσουν επί της ουσίας, Θέμη, το εργαλείο καλύτερων αυτοδιοικητικών δομών προς όφελος των πολιτών και να μην μείνουν των δημοτών, όλων των δήμων και των περιφερειών, και να μην μείνουν πραγματικά εργαλεία που γράφονται και αποτελέσματα συνελεύσεων και συνεργασιών, τα οποία παραμένουν στα χαρτιά. Θέλουμε την ουσία λοιπόν, να δούμε και τα αποτελέσματα, και αυτό θα έχει ουσία στην πορεία. Και πάμε να κλείσουμε με μια έκθεση φιλοξενήσεων στο βουλευτικό του Ναύπλιο. Ναι, πραγματικά είναι εξέπληξε αρκετούς ο Κώστας ο Δημούλης, ο οποίος εργαζόταν επί 40 χρόνια, από ό,τι φαίνεται, σιγά και ταπεινά, όπως θα πω εγώ εντός και εκτός εισαγωγικών, με την έννοια ότι αρκετοί τον γνώριζαν, ήταν βέβαια και υποψήφιος εδώ στην Αργολίδα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν γνώριζαν τις καλλιτεχνικές του δυνατότητες. Έτσι λοιπόν, χθες εγκαινιάστηκε στο βουλευτικό μια έκθεση η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι 40 χρόνια λοιπόν καλλιτεχνικής δημιουργίας, με τρεις κύκλους ζωής, αφορά και πίνακες ζωγραφικής και μάρμαρο και ξύλο, διάφορες δημιουργίες, σε γλυπτά και όχι μόνο, ξυλόγλυπτα. Και αξίζει τον κόπο πραγματικά να πάνε όλοι να την παρακολουθήσουν. Θα είναι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και θα είναι επισκέψιμη τις απογευματινές ώρες. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στον Κώστα τον Δημούλη, ο οποίος μας εξέπληξε όλους ευχάριστα, και θα μπορέσουν όλοι να παρακολουθήσουν το αρκετά πλούσιο έργο, το αφού εκτίθενται πάνω από 200 έργα, να πούμε, θέμη στην αίθουσα του βουλευτικού. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Στο πλαίσιο του εορτασμού της εβδομάδας μητρικού θελιασμού, το Δίκτυο Εθελοντών της Ομάδας Υποστήριξης διοργάνωσε πανελλήνιο ταυτόχρονο δημόσιο θελιασμό σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αργολίδα δράσεις έγιναν σε Ναύπλιο και Άργος. Με την συμμετοχή να είναι ικανοποιητική, πραγματοποιήθηκε σε όλη την χώρα δημόσιος ταυτόχρονος μητρικός θελιασμός. Η ομάδα είναι Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας. Είμαστε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Γίνεται πανελλαδικός ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός σε 54 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το φετινό μας σύνθημα είναι «Υποστηρίξτε τις μητέρες να θυλάσουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε». Σκοπός της εκδήλωσης είναι να επαναφέρουμε το μητρικό θυλασμό σαν βασική τροφή του παιδιού, όπως άλλωστε συστήνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη να θυλάζει το παιδί και έπειτα για όσο θέλει η μητέρα με το παιδί. Δεν έχουν δείξει κάτι βλαβερό οι έρευνες ότι συμβαίνει, μπορεί και μέχρι τα 7 του χρόνια να θυλάζει. Έχουμε και παιδάκι που είναι 7 χρονών σχεδόν και θυλάζει, με την αδερφή του ταυτόχρονα σε 4,5 χρονών. Έχουμε και μικρότερα παιδάκια και μεγαλύτερα, όχι μεγαλύτερο από 7 χρονών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν την Περιφερειακή Ενότητα και κυρίως τον κύριο Χεβιδόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδος, και τον κύριο Σιδέρη, τον Βασίλη, που είναι θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για θέματα υγείας και αθλητισμού. Μας έδειξαν έμπρακτα τη βοήθειά τους, χορηγώντας μας φυλάδια. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Καριάμι, τον πρόεδρο της τοπικής του Άργους, για την παραχώρηση του χώρου, και βέβαια όλους τους επαγγελματίες που μας παραχώρησαν, είτε σε είδος κάτι είτε σε χρήματα, για να δώσουμε κάποια αναμνηστικά στις μητέρες, και βεβαίως όλες τις μητέρες που ήρθαν να γιορτάσουμε παρέα.
στην περιοχή της Λακωνίας τώρα και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ο συνάδελφος Ηλίας Μπόνος. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θεμ. Ξεκινάμε τη συζήτηση μας με την επένδυση στον κλάδο της ελιάς. Να μας πεις πώς έρχεται και από πού. Ναι, είναι μια θετική κατάληξη που έχει υπόθεση του ηλιοφρούτ, του εργοστασίου, που επί δεκαετίες αποτελεί στο προορισμό για την παραγωγή των εσπεριδοειδών της ευρύτερης περιοχής και τώρα γράφει και τους τέλους και αλλάζει. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του ΠΕΣΠ, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πώλησής του σε ιδιώτη. Μάλιστα, με την πώληση του ηλιοφρούτ καλύφθηκαν και χρέη και υποχρεώσεις που είχε. Το τίμημα που καταβλήθηκε είναι περίπου 620.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα ακίνητο 3.100 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε έκταση περίπου 40 στρεμμάτων, που θα μετατραπεί σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς και τυποποίησης ελιάς και ελαιόλαδου, με στόχους μάλιστα και στη διεθνή αγορά. Ο νέος επενδυτής, να πούμε θέμα, είναι ο Λάκωνας Ομογενής Ευστάθιος Βαλιώτης. Και να θυμίσουμε ότι το ηλιοφρούτ ιδρύθηκε το 1986, προκειμένου να προωθήσει σε καλές τιμές την παραγωγή πορτοκαλιού των 600 περίπου μελών του. Βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Σπάρτης Γηθίου, κοντά στην Τραπεζοντή. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης. Ναι, όπου την Τετάρτη ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Βαλιώτης, εισηγείται δύο κρίσιμα θέματα. Το ένα αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με το σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου και το άλλο στην υπόθεση της διοργάνωσης του αγώνα Spartan Race στη Σπάρτη από μια μεγάλη εταιρεία θεάματος. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και σε ό,τι αφορά στον αγώνα Spartan Race, προφανώς θα γίνει παρουσίαση των δεδομένων αυτής της παγκόσμιας διοργάνωσης, που να πούμε ότι έχει πίσω τις βαριά ονόματα της αθλητικής παγκόσμιας βιομηχανίας. Και κλείνουμε με την ήττα της ομάδας της Σπάρτης. Ναι, η Σπάρτη τελικά γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης μέσα στην έδρα της, 0-2 δηλαδή, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της Football League, το σκορ διαμόρφωσε ο Αλμπάνης με 2 γκολ στο 25ο και στο 44ο λεπτό. Ο κόσμος της Λακωνίας έδωσε δυναμικό παρόν στο δημοτικό στάδιο, μάλιστα χειροκρότησε τη Σπάρτη στο τέλος του αγώνα. Αλλά η Σπάρτη ομάδα φαίνεται να προβληματίζεται για κάποιες φάσεις, για τις οποίες αναφέρει ότι εξελίχθηκαν κανονικά, χωρίς να καταλογιστούν οι παραβάσεις που έγιναν από παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Το Σάββατο, 12 του Νοέμβρη, η Σπάρτη θα αντιμετωπίσει την αναγέννηση Καρδίτσας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε να πάρουμε εμείς την πάσα για την αθλητική ενημέρωση. Με νίκη στην έξι ομάδα της Καλαμάτας, καθώς επικράτησε με 1-0 εντός έδρας του αξιόμαχου Πάμισου Μεσίνης στο πλαίσιο του πρωταθλήματος πρώτης τοπικής κατηγορίας. Και ο κύριος Μπλάνας σφυρίζει την έναρξη της αναμέτρησης στο γήπεδο Σταύρος Παπαδόπουλος, όπου για την 7η αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας η ομάδα της Καλαμάτας φιλοξενεί τον Πάμισο της Μεσίνης. Πάρα πολύ ωραία θα περάσει ο Κατσιβαρδέας, ο οποίος προσπαθεί και τροφοδοτεί τον Λαθύρη και μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει το σουτ. Αλλά θα προβεί σε τρομερή επέμβαση ο Κυριακόπουλος, ο οποίος θα κρατήσει το 0 στην άμυνά του. Πρώτη ουσιαστική ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Πάμισο να είναι αυτός ο οποίος απειλεί και προειδοποιεί την άμυνα της Καλαμάτας. Μπαστακός προσπαθεί με μια σαραντάρα παλιά να βρει τον Καλατζή. Κοινός κατεβάζει, κάνει και το σουτ. Η μπάλα όμως θα περάσει λίγο δίπλα από την εστία του Τρακάκη. Δεν βλέπει τίποτα το αντικανονικό ο κ. Μπλάνας. Λάθος όμως από τους παίχτες της Μεσίνης. Με τον Τσουλάκο προσπαθεί ο Αθανασόπουλος, κάνει και το σουτ. Δεν θα πετύχουν όμως τα φάλτσα τα οποία επιχείρησε. Να βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καλογερόπουλος. Μπαλά δεν απομακρύνεται, έρχεται ο Τσουλάκος, κάνει και το σουτ και η μπαλά καταλήγει στα δίχτυα. Να λοιπόν που στο καλύτερο χρονικά σημείο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έρχεται ο Σταύρος ο Τσουλάκος, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει με το δεξί, πέφτει στη γωνία του Τρακάκης, χωρίς όμως να εμποδίσει από το να καταλήξει η μπάλα στο βάθος της εστίας του πορκέρου του Παμίσου. Το πανηγυρίζει έντονα ο Σταύρος ο Τσουλάκος. Δέχεται και τα χειροκροτήματα από την κερκίδα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί με την ομάδα της Καλαμάτας να ανοίγει σε ένα πολύ σημαντικά χρονικά σημείο το σκορ. Ύστερα από το λάθος των αμυντικών του Παμίσου που δεν απομάκρυναν την μπάλα. Θα χάσει την μπάλα, αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Μπλάνας.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ομάδα του Πάμισου. Περνάει ο Μπίτσα. Ευκαιρία είναι 3 εναντίον 2. Ο Μπίτσα συγκλίνει. Γίνεται και το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Τουρλίδα. Στις αντεπίθεσεις με τον Λαθύρη. Να κόβει κάθετα για τον Μπίτσα. Εκείνος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Κυριακόπουλου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.